Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Τζίμις 31 και Παύλος. Άγριος καυγάς και η παρέμβαση του Λιανού. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο, για να έχεις έγκαιρα και στην ώρα του τα spoiler, κάνε ένα like και μια εγγραφή. Απόψε το βράδυ, 9 Τετάρτου, η κατάσταση θα ξεφύγει στο μακρινό Άγιο Δομήνικο ανάμεσα σε δύο παίκτες, όπου θα χρειαστεί να τους χωρίσει ο Γιώργος Λιανός μετά τον έντονο καυγά τους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο παρουσιαστής θα ανακοινώσει τη νέα σύνθεση των ομάδων μετά τις ανακατατάξεις που αποφάσισε η παραγωγή. Οι 6 σερί ήττες των μπλε ανάγκασαν τους ανθρώπους της παραγωγής να πάρουν ριζικές αποφάσεις, προκειμένου και οι μαχητές να έχουν τη δυνατότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να κερδίσουν έπαθλα. Έτσι λοιπόν, Ηλίας Μπόγδανος και Σταυρούλα Χρυσαϊδή πηγαίνουν στο στρατόπεδο των μπλε, ενώ η Μελίνα γίνεται κόκκινη προκειμένου να επανέλθει μια ισορροπία. Μόνο που την ώρα του αγώνα ένας άνευ προηγμένος καυγάς ξεσπά ανάμεσα στον Γιώργο Κόρομη και τον Γιώργο Ασημακόπουλο, γεγονός που θα φέρει πολλή ένταση στο στίβο μάχης, τόσο που θα χρειαστεί η παρέμβαση του Γιώργου Λιανού για να χωρίσει τους δύο παίκτες και να φέρει ξανά την ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα ακούσουμε όμως προηγουμένως τον Γιώργο Κόρομη να ορίεται και να λέει στον Ασημακόπουλο υβριστικές λέξεις, γεγονός που ρίχνει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά και έτσι τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Και μετά από όλα αυτά που θα δούμε στο στίβο μάχης, οι εντάσεις θα μεταφερθούν και στο Συμβούλιο του Νησιού. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!